Αντιπαραθέσεις προκαλεί στην τοπική κοινωνία της Πρέβεζας η αναθεώρηση του master plan για το λιμάνι της περιοχής. Αυτό καταδείχθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου το βράδυ της Τετάρτης, παρουσία πλήθους φορέων της περιοχής. Το master plan για το λιμάνι της Πρέβεζας είχε ολοκληρωθεί το 2013. Στην συνέχεια, κατά την Δημαρχιακή Θητεία Μπαΐλη, προχώρησε η τροποποίηση και το τελικό σχέδιο παραδόθηκε το 2019 αμέσως μετά τις εκλογές. Ωστόσο, αυτή η τροποποίηση δεν ήρθε ποτέ προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο από την σημερινή Δημοτική Αρχή. Αντίθετα, δόθηκαν οι κατευθύνσεις για νέες τροποποιήσεις. Το θέμα έφερε προς συζήτηση η Λαϊκή Συσπήρωση, που έκανε και την κεντρική εισήγηση, τονίζοντας πως η βασική κατεύθυνση για την αναθεώρηση του Master Plan είναι να περιοριστεί το εμπορικό τμήμα του λιμανιού, ώστε να πάρει τη θέση του η κρουαζιέρα. Η απόψινή ειδική συνεδρίαση για το λιμάνι, που αποφασίστηκε εδώ και πολλούς μήνες από το Δημοτικό Συμβούλιο και υλοποιείται σήμερα, θα μπορούσε να είχε έναν άλλο τίτλο από αυτό που είχε στην πρόσκληση. Και ο τίτλος που θα μπορούσε να έχει αυτή η σημερινή συζήτηση είναι ότι είναι μια συζήτηση για το μέλλον της Πρέβεζας. Η άποψη αυτή δεν αποτελεί ένα σχήμα λόγου, αλλά είναι μια αντικειμενική πραγματικότητα. Διότι η Πρέβεζα, όπως και αν φανταστεί τον εαυτό της, όπως και αν θέλουμε να τη διαμορφώσουμε, δεν μπορεί να εξελιχθεί. Αυτό λοιπόν το νέο σχέδιο προβλέπει πρακτικά τη διχοτόμηση της νότιας πλευράς του εμπορικού λιμένα, όπου το 1,5 να χρησιμοποιείται για εμπορική δραστηριότητα και το άλλο ίμιση για κρουαζιέρα. Το εναλλακτικό σενάριο είναι η κρουαζιέρα Ρόδο, το οποίο εν έτη 2022 μοιάζει με ανέκδοτο, άρα η μόνη εφαρμόσιμη πρόταση είναι η πρώτη. Και ρωτάμε, έχετε αναρωτηθεί καθόλου τι θα συμβεί αν υλοποιηθεί αυτή η πρόταση? Η απάντηση είναι απλή και δεν ξέρω με τι επιχειρήματα μπορείτε να την αντικρούσετε. Θα υποβαθμιστεί σημαντικά τόσο η δραστηριότητα του εμπορικού λιμένα και δεν θα αναπτυχθεί η δραστηριότητα της κρουαζιέρας, διότι τα σύγχρονα εμπορικά πλοία και κρουαζιερόπλοια στην πλειοψηφία τους είναι πάνω από 120 μέτρα και θα αδυνατούν να λιμενιστούν στην νότια προβλήτα. Γιατί λοιπόν προτάσετε ένα σχέδιο που δεν ευνοεί κανέναν? Σύμφωνα με την πρόταση μάλιστα της Λαϊκής Συσπήρωσης, μπορεί να επιτευχθεί η ισόρροπη ανάπτυξη βασισμένη και στους τρεις κλάδους του λιμανιού, δηλαδή το τουριστικό, το εμπορικό και το αλιευτικό. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, εκπρόσωποι φορέων διαφόρων κλάδων τοποθετήθηκαν, εκφράζοντας διαφορετικές απόψεις αναφορικά με τις δραστηριότητες του εμπορικού και του τουριστικού τομέα. Έντονος μάλιστα ήταν ο προβληματισμός ο οποίος κατατέθηκε από τους εκπροσώπους πτηνοτροφικών συνεταιρισμών αλλά και των παραγωγών του πρωτογενούς τομέα από την Ήπειρο και την Τολακαρνανία, με δεδομένο πως μέσω του λιμανιού της Πρέβεζας καλύπτονται οι ανάγκες με ζωοτροφές και σόγια. Τα προβλήματα που θα ανακύψουν εάν τελικά το εμπορικό τμήμα του λιμανιού συρρυκνωθεί, καθώς δεν θα μπορούν να το προσεγγίσουν τα ειδικά καράβια που μεταφέρουν ζωοτροφές και σόγια, ανέπτυξαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ο Κώστας Νητσιάκος αλλά και ο Ανδρέας Δημητρίου από τον Αψιπίνδος. Τα επόμενα χρόνια η μοναδική βιώσιμη επιλογή για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες του ζωικού κεφαλαίου της Ηπείρου και της Δυτικής Ελλάδας είναι το λιμάνι το δικό σας, το λιμάνι της Πρέβεζας. Με την δεύτερη ουσιαστικά, η οποία είναι και η λύση η οποία φαίνεται πιο βατή, στο προτινόμενο master plan, προτείνεται η μείωση του διαθέσιμου χώρου για την εμπορική χρήση. Αυτό θα έχει σαν άμεσο αποτέλεσμα την απώλεια της δυνατότητας να δεχθεί το εμπορικό λιμάνι μεγάλα καράβια. Οπότε η εισαγωγή των δημητηριακών μέσω της Πρέβεζας καθίσταται ασύμφορη και η εισαγωγή σόγιας θα είναι ουσιαστικά αδύνατη, καθώς η σόγια συνήθως διακινείται με καράβια, τα οποία πολλές φορές υπερβαίνουν και 400 μέτρα μήκος. Χωρίς εναλλακτική λύση λιμανιού στα δυτικά, θα είμαστε αναγκασμένοι να προμηθευόμαστε πρώτες ύλες στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης και να τις μεταφέρουμε οδικώς στα Γιάννενα, στην Ήπειρο. Εννοείται βέβαια ότι μια παραθαλάσσια πόλη με τις ομορφιές που έχει η δική σας πόλη πρέπει να εκμεταλλευτεί στο έπακρο ό,τι δυνατότητα έχει για τουριστική αναβάθμιση. Κάτι τέτοιο εννοείται θα λειτουργήσει υπέρ της ευημερίας των πολιτών της. Θα πρέπει όμως παράλληλα να προστατευτεί και η εμπορική χρήση του λιμανιού, έτσι ώστε να μην οδηγηθεί σε μαρασμό η ζωική παραγωγή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για την ύπαιθρο της Ηπείρου και για την οικονομία της περιοχής γενικότερα. Εξάλλου, μια διόλευκα καταφρόνητη μερίδα συμπολιτών σας
εργάζεται σε δραστηριότητες οι οποίες συνδέονται με την εμπορική χρήση του λιμανιού. Αντιλαμβάνεστε ότι η επόμενη μέρα, σε μια δύσκολη περίοδο την οποία διανύουμε, όπου η ακρίβεια, το κόστος παραγωγής, ιδιαιτέρως στον πρωτογενή τομέα, από την αύξηση των πρώτων υλών και των ζωοτροφών, καθώς επίσης και το αυξημένο κόστος της ενέργειας, μας οδηγεί σε μια δύσκολη συγκυρία, όπου αγωνιζόμαστε για να τα βγάλουμε πέρα. Εάν μέσα σε αυτό το υψηλό κόστος παραγωγής προσθεθεί και ένα ακόμα εμπόδιο, το οποίο θα αυξήσει ακόμα περισσότερο το κόστος, η περιοχή μας θα δυσχεραίνει στην κατεύθυνση της πρωτογενής παραγωγής και του αγροτικού τομέα. Νομίζω ότι δεν το επιζητεί κανένας μας. Πόσο δε περισσότερο εμείς οι οποίοι μεγαλώσαμε μέσα στον πρωτογενή τομέα. Θα πρέπει να συνεισφέρουμε όλοι μας, έτσι ώστε να παραμείνει και να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο προς την κατεύθυνση μέσα από τις τρεις ιδιότητες λειτουργίας του λιμανιού να μην αδικηθεί καμία. Διότι οι τρεις μαζί, χέρι-χέρι, είναι βέβαιο ότι θα προσφέρουν πολύ περισσότερα στην ανάπτυξη της περιοχής και την ανάπτυξη της Πρέβεζας και την ανάπτυξη της Ηπείρου και όχι μόνο. Από την πλευρά του Δήμαρχος Πρέβεζας Νίκος Γεωργάκος σημείωσε πως η Δημοτική Αρχή δεν έχει λάβει κάποια απόφαση ώστε να κατευθυνθεί το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, στο οποίο ανήκει και το λιμάνι, αλλά την κατεύθυνση θα την δώσουν οι μελετητές του Master Plan. Σημείωσε ωστόσο πως κανείς δεν μπορεί, ιδιαίτερα ο Δήμος της Πρέβεζας αλλά και η τοπική κοινωνία, να γνωρίσουν την τεράστια άνοδο του τουριστικού ρεύματος και της επισκεψιμότητας στην περιοχή, κυρίως μετά την ολοκλήρωση των έργων και τη Νέα Μαρίνα. Αυτή τη στιγμή, επειδή εκπονούνται μελέτες που έχουν να κάνουν με τον Ανατολικό Προβλήτα και καθώς επίσης και περιβαλλοντολογικοί όροι του λιμένους, μία τάξη μεγέθους από το φιλόδημο περίπου στις 300.000 ευρώ, αυτό θα βοηθήσει στην ολοκλήρωση του master plan της τροποποίησης, μάλλον, εκτός από το χερσαίο κομμάτι, που και στο χερσαίο κομμάτι δίνουμε τις χρήσεις. Θα έρθει μετά ο μελετητής να λάβει αυτά υπόψη του, έτσι ώστε να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο με προτάσεις πάνω στη χρήση του λιμανιού. Τη χρήση του τουριστική, την εμπορική ή την τροποποίηση που έχει να κάνει, γιατί master plan έχουμε. Έχουμε συγκεκριμένο με FEC κτλ. Όμως επειδή το master plan του 2013 μπήκε στη διαδικασία τροποποίησης, είτε με το υδατοδρόμιο, είτε με το αλευτικό, είτε με τις χρήσεις του εμπορικού, είτε με τη χρήση που δεν είχε της κρουαζιέρας. Έτσι. Όλα αυτά, επειδή έχει σχέση ο Ανατολικός Προβλήτας, έχει να κάνει με αυτό το κομμάτι. Πρέπει να το καταλάβουμε ότι έχουμε γεμίσει στη χερσαία ζώνη λιμένος, έχουμε γεμίσει και κάθονται πολύ περισσότερο τουριστικά σκάφη, τα οποία δεν είναι μόνο για τα χρήματα που δίνουν στο λιμενικό ταμείο, ζουν πάρα πολύ είτε καταστήματα, είτε στην κίνηση αυτών όλων των ανθρώπων που φτάσαμε φέτος 6.000. Από διελεύσεις των 3.500 το 18, το 19, φτάσαμε σε ένα μεγάλο αριθμό και αυτό έχει να κάνει είτε και με την προβολή, είτε και με τη Μαρίνα που αδειοδοτήσαμε και έκλεισε ένα μεγάλο κεφάλαιο. Οπότε πρέπει να τους σκεφτούμε και αυτούς.